Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια καινούργια ενότητα εδώ στο In Thes Ενημέρωση, αυτή του σχολιασμού της επικαιρότητας της εβδομάδας που πέρασε. Πολύ γρήγορα θα σχολιάζουμε και θα αναλύουμε τα τρία πιο δημοφιλή άρθρα για την εβδομάδα που πέρασε, έτσι όπως εσείς τα διαμορφώσατε. Την εβδομάδα λοιπόν που πέρασε, νούμερο ένα άρθρο ήταν το «Γλυκά νερά, νέο μυστήριο με οικόπεδο στη Λάρισα», το νέο σενάριο για τα κίνητρα της δολοφονίας της Καρολάιν. Αυτό το θέμα δεν το παίξαμε εδώ σε βίντεο. Δεν θέλαμε να το παίξουμε στο YouTube για πολλούς λόγους. Όμως, έχει προκύψει ένα θέμα με 50.000 ευρώ που κάνανε ουσιαστικά φτερά. Γιατί μία πλευρά λέει ότι ο Μπάμπης δεν είχε να πληρώσει την κηδεία, η άλλη πλευρά λέει ότι την πλήρωσα, ο άλλος λέει ο Μπάμπης έπαιρνε 1.000 ευρώ από την μητέρα της Καρολάιν, η μητέρα του Μπάμπη λέει εγώ έχω δώσει 50.000 στο γιο μου από ένα οικόπεδο που πούλησα στη Λάρισα, ένα σπίτι, ένα πατρικό τέλος πάντων. Ποιο να πιστέψεις, παιδί μου. Ποιο να πιστέψεις. Το γεγονός είναι όμως το εξής. Ο Μπάμπης και η Καρολάιν είχαν πάει γαμήλιο ταξίδι στο Ντουμπάι αξίας 54.000 ευρώ. Σχεδιάζανε να φτιάξουν ένα νέο σπίτι το οποίο θα κόστιζε από 160 έως και 190.000 ευρώ. Ο πατέρας της Καρολάιν βοηθούσε, λέει, το ζευγάρι. Και παράλληλα, πολλοί από εσάς, επειδή αναρωτιέστε πού είναι η οικογένεια της Καρολάιν, γιατί δεν έχει εμφανιστεί ο πατέρας της, μα ο πατέρας της, δηλωμένα, ήταν πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Πώς να βγει στο γυαλί ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Απαγορεύεται. Τι είναι, καλεντερίδης, είναι να γίνει σε 15 τηλεοράσεις την ημέρα. Κάποια πράγματα δεν γίνονται να γίνουν. Έτσι. Ο άνθρωπος ήταν σε μια σοβαρή υπηρεσία, από ότι μαθαίνουμε, έτσι. Εγώ δεν ήμουν εκεί να το δω. Ήταν λοιπόν σε μια πάρα πολύ σοβαρή υπηρεσία. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι μόνιμος κάτοικος σε εκείνο το νησί. Είναι σιώτης, το ξέρουν. Αν το μάθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι δυνατόν, δεν είναι. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος απαγορεύεται από την υπηρεσία του την ίδια, ακόμα και συνταξιούχος, να βγει έστω και φωτογραφία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έτσι, μην επιρρύπτουμε ευθύνες σε οποιονδήποτε γιατί κάτι δεν μας άρεσε. Πολλά δεν μας αρέσουν. Έτσι. Παράλληλα, μαζί με αυτή την υπόθεση την περίεργη, γιατί είναι πολύ περίεργη, να ξέρετε ότι έρχονται απίστευτες εξελίξεις. Ιδίως τώρα που η αστυνομία ερευνά και άλλα πράγματα, πολλά πράγματα και πολλά πρόσωπα, και μην νομίζετε ότι η υπόθεση έκλεισε γιατί πιάσαμε τον Μπάμπη. Αντιθέτως, σκαλίζουν οι αστυνομικοί με πολύ σοβαρή έρευνα, η οποία απαιτεί χρόνο, δεν είναι τώρα σε τηλεοπτικούς χρόνους η έρευνα, έτσι. Δηλαδή, σήμερα είναι εδώ, αύριο πιάνουμε τον άλλον και τώρα τον πάμε στα δικαστήρια σαν το Λιγνάδι για να κάνουμε και σοου. Εδώ υπάρχει σοβαρή έρευνα της αστυνομίας, πολύ σοβαρή, που ψάχνει τα πάντα. Έτσι, κανένας δεν καλύπτει τίποτα και ιδίως η αστυνομία, να ξέρετε. Τη δουλειά που είναι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί θα την κάνουν με απόλυτη ακρίβεια και επαγγελματισμό. Θα μου πείτε τώρα, ακούγονται πολλά. Ας τα να ακούγονται. Λοιπόν, από το ρεπορτάζ λοιπόν του οικοπαίδου στη Λάρισα, του σπιτιού του πατρικού της μητέρας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του δολοφόνου, όπως θέλετε πέστε τον, έτσι. Εμένα που μου βγαίνει εκείνη τη στιγμή το λέω, να ξέρετε, δεν είναι. Θα τον πω Μπάμπη, θα τον πω δολοφόνο, θα τον πω ό,τι μου βγήκε την ώρα. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να το λέτε όπως θέλετε. Λοιπόν, η μητέρα λοιπόν του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου πούλησε ένα πατρικό σπίτι και πήρε 100.000 ευρώ, τα οποία μοίρασε στα δύο παιδιά της, γιατί ο Μπάμπης έχει έναν αδερφό. Και οι δύο πήραν 50.000 ευρώ. Αφού ρε παιδιά, να μου το οικόπεδο το αγόρασαν με τα λεφτά που έδωσε ο πεθερός του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο πατέρας Καρολάιν. Τα 50.000 τι γίνανε. Μήπως γίνανε ταξίδι στο Ντουμπάι, 54.000.
Γιατί 4.000 θα είχαν, δεν μπορεί. Είναι λίγο πολύ περίεργη αυτή η ιστορία. Τα ποσά που παίζονται είναι πολλά. Εξαιρετικά πολλά. Για μια ευπόρη οικογένεια θα μου πεις, δεν είναι τίποτα λοιπόν. Ναι, αλλά ποια ήταν η ευπόρη οικογένεια στην υπόθεση? Ήταν η οικογένεια του Μπάμπη, γιατί εξ αρχής πιστέψαμε ότι ο Μπάμπη ήταν από μηχανής θεός, δηλαδή ήταν ο βασιλιάς του παραμυθιού. Ο πρίγκιπας με το ελικόπτερο. Που τον είδε η πιτσερίκα, γιατί κάτι τύπησες, δεν διαγράφανε στο YouTube και στο Facebook και σε άλλα δίκτυα. Για να μην πω τη λέξη, τι ακριβώς γράφανε. Ότι τον είδε το κοριτσάκι και τον πήρε γιατί κοίτασε να έπρεπε κάποιον κορονομένο να κάνει τη ζωή του. Ποιο το κοριτσάκι? Πρέστε καλά. Είστε καλά και μου στέλνετε και μηνύματα και μου γράφετε και σχόλια από κάτω υπέρ του δολοφόνου. Το έχουν πει 100 φορές αυτό, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Άλλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, η Σαραντάρα δεν ήταν εκείνο το βράδυ και γιατί ήταν μαζί σου? Πού ήταν ρε φίλε, να ξέρουμε και εμείς, πες μας, αφού ξέρεις που είναι, πες μας, έτσι. Και πάμε και στην αστυνομία, τα μάθουμε και αυτοί, ναι. Να δόθηκε η κοπέλα, η Σαραντάρα. Όχι ότι είναι κατηγορούμενη, στην συνείδησή μας. Έτσι. Σαραντάρα. Θα σου έλεγα τώρα που ήταν εκείνη τη νύχτα η Σαραντάρα, αλλά δεν αφήνει το... η διοντολογία λοιπόν. Τώρα, το άλλο θέμα που απασχόλησε όλους εσάς την εβδομάδα που πέρασε ήταν η αυτοκτονία του συγγραφέα, φιλόσοφου και μέλος τέλος πάντων διάφορων συλλόγων συνεταιριστικών ή μη, του κυρίου Βαραλίδη, ο οποίος πήγε σπίτι τέλος πάντων ο άνθρωπος, πήρε ένα φίλο του τηλέφωνο, το Θεοφάνη τον Βροχίδη, του είπε έλα να πάρεις πλάνα γιατί θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Μετά από λίγο, αφού έφτασε εκεί ο Βροχίδης, με βάση πάντα την βιντεοσκοπημένη μαρτυρία του ίδιου του Θεοφάνη του Βροχίδη. Έτσι δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας αυτά που λέμε, τα έχει πει ο φίλος του αυτόχειρα. Σε κάμερα, το βίντεο το έχουμε, για μερικούς που θα συζητήσουμε αργότερα ποιοι είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το κανάλι, κάνουμε σοβαρή δουλειά. Αν θέλετε να ακούτε αερολογίες, αλλού, όχι εδώ. Εδώ, πάντα θα ακούτε πληροφορίες που ισχύουν. Έτσι. Και δεν βγάζουμε τίποτα στον αέρα αν δεν το έχουμε διασταυρώσει τουλάχιστον 2 φορές. Και δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα πούμε δεν θα μας οδηγήσει στα δικαστήρια. Καταλάβατε κύριοι, εσείς εκεί που μου στέλνετε κάτι μηνυματάκια ωραία. Λοιπόν, και εδώ πέρα, επειδή βλέπετε μόνο εμένα στην κάμερα, πάνε πει ότι είμαι εγώ να κάθομαι και ασχολούμαι. Είμαστε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων εδώ μέσα. Έτσι. Νέοι άνθρωποι με όρεξη για την αλήθεια, για την αλήθεια, αυτή που κάποια αυτιά τους πειράζει τόσο πολύ που παθαίνουν οτίτιδα. Λοιπόν, συνεχίζω για το συγκεκριμένο θέμα και θα σας πω το εξής. Ο Θεοφάνης λοιπόν ο Βροχίδης είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο ο αυτόχειρας και μόλις πήγε στο σημείο, ο αυτόχειρας βλέποντάς τον βγήκε στην ταράτσα και έξανε πυροβολή για να τραβήξει την προσοχή των υπολείπων. Ήρθε η αστυνομία, όλο αυτό κράτησε κάποια ώρα και μετά μπήκε μέσα αυτόχειρα στο σπίτι του και πυροβόλησε, εφόσον είχε ανοίξει το υγραέριο, και όταν γράφουμε έκρηξη για κάποιους που δεν μπορούν να καταλάβουν τι γράφουμε, να σας το αναλύσω λοιπόν, όταν γράφουμε έκρηξη, δεν λέμε ότι η φιάλη υγραερίου ανατινάχθηκε σαν βόμβα. Έγινε μπήλια στο σίδερο. Η έκρηξη υγραερίου σημαίνει ότι σε ένα χώρο υπάρχει υγραέριο και από σπίθα φωτιάς ή τον πυροβολισμό του Μακαρίτη του Βαρελίδη γίνεται έκρηξη. Κάνει μπαμ! Κατάλαβες. Και στη χειρότερη έκρηξη φιάλης υγραερίου η φιάλη παραμένει σχεδόν ανέγκυχτη. Δεν σκάει ποτέ η φιάλη. Σκάει το υγραέριο που είναι στον χώρο
για όσους δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει έκρηξη φιάλης υγραερίου. Και αν νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχω ένα χωράφι που έχω μια στάβλο μέσα, θα σας κάνω δώρο μια φιάλη, πάντα δοκιμάστε να δεν θα κινδυνέψουν και άνθρωποι και γύρω λοιπόν. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν η όλη ιστορία με την αυτοκυρία του συγγραφέα Βαρελίδη. Κάποιος, ένας κύριος, του οποίου και τα στοιχεία έχουμε και τα τηλέφωνα και τα υπόλοιπα που χρειάζεται να έχουμε για να πάμε μέχρι τον εισαγγελέα μια βόλτα και ξέρουμε ότι ήταν και μαθητής του αυτόχειρα και όχι μόνο μαθητής, ακόλουθος θα έλεγα λοιπόν, follower. Μου έλεγε κάτι περίεργα μηνύματα, ναι, στα οποία μου έλεγε ότι ήξερε τον Βαρελίδη μόνο δύο μέρες, αλλά το ένα και το άλλο, και από αυτά που μου έλεγε προέκυπταν τον ήξερε τουλάχιστον δύο χρόνια λοιπόν. Και όταν του ζήτησα το τηλέφωνό του, γιατί ήταν εξαιρετικά και προσβλητικός και πιεστικός, έσβησε μάνι-μάνι τα σχόλιά του και εξαφανίστηκε. Έτσι νόμιζε τουλάχιστον. Γιατί διαβάζουμε τα πάντα και καταγράφουμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λοιπόν μου ανέφερε ότι κατηγορήσαμε εμείς τον συγγραφέα, λέει, για παιδεραστία. Μήπως δεν καταλαβαίνεις τι ακούς, μήπως δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, μήπως κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό σου, αδερφέ. Κατηγόρησα εγώ ποτέ κανέναν για παιδεραστία? Συγκεκριμένα, δύο λεπτά να σας πω, ο τίτλος του άρθρου είναι «Η αυτοκτονία του συγγραφέα που έκανε συνεδρίες ορθής ερωτικής συμπεριφοράς και σε ανήλικους». Και αυτό προκύπτει από την αφίσα που κολλούσε ο ίδιος ο Βροχίδης αριστερά και δεξιά, η οποία έγραφε ότι κάνει τα σεμινάρια ορθής ερωτικής συμπεριφοράς και σε ανήλικους, με εξουσιοδότηση του γονέα ή την παρουσία του. Είπαμε εμείς ότι ο άνθρωπος ήταν παιδόφιλος, παιδεραστής. Είπαμε εμείς ότι πήγαινε με αγοράκια. Όχι βέβαια. Όχι καλό με αγοράκι. Δεν το είπαμε ποτέ αυτό λοιπόν. Κατάλαβες. Και μην πάτε μάνι-μάνι, ενώ δεν έχετε καταλάβει τι έχετε ακούσει ή τι δεν έχετε διαβάσει, να κατηγορήσετε επαγγελματίες, λειτουργούς της δημοσιογραφίας. Γιατί έτσι θέλω να πιστεύω ότι είμαι. Τι είμαι, ότι λεψόνιο είμαι εγώ να πούμε, σαν μερικούς, να βγαίνω στα κανάλια και να κάνω συγγραφέα. Και δεν μιλάω για το Βαρελίδη, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τρίτο θέμα που αναδείξατε ως το πιο δημοφιλή. Τέλος επιτιδεύματος. Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι είναι τα μεγάλα κορόιδα της τάξης. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δικό μου άρθρο, εν υπόγραφο, στο οποίο άρθρο γράφω κάποια πράγματα. Γράφω την ανακοίνωση που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο για το τέλος επιτιδεύματος, από την οποία λέει, από το οποίο τέλος επιτιδεύματος τέλος πάντων, απαλλάσσονται 14 ειδικές κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές? Πάμε λίγο να τις δούμε μία-μία. Αξίζει ο κόπος να περιμένετε να το δείτε μέχρι τέλους. Λοιπόν, οι εμπορικές επιχειρήσεις, λέει, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Εσύ, σε παρακαλώ, εσύ που το έγραψες αυτό, μπορείς να μου πεις ποιο νησί φωτογραφίζεις ακριβώς? Τυρό, Ταΐμια, ποιο νησί είναι αυτό, ρε φίλε, που έχει κάτω από 100 κατοίκους και δεν είναι και τουριστικός τόπος, δεν είναι τουριστικός προορισμός? Ποιο νησί είναι αυτό, για πες μου λίγο. Να πάω να μείνω εκεί, να έχω απαλλαγή, δεν είναι. Μα είναι δυνατόν? Μου θυμίζει μία διάταξη επί Πασόκ το 1999 που έλεγε απαλλάσσονται από τη στράτευση όσοι είναι 17 χρονών και έχουν 5 παιδιά. 5 παιδιά 17 ετών. Ποιος Ρωμά, ρε φίλε, ήταν αυτός που ήθελε να πάρει απαλλαγή και έβγαλε τη διάταξη? Για πες μου λίγο.
Γιατί 17 χρονών στην Ελλάδα του 1999 και να έχει 5 παιδιά, πώς είναι υπήρχαν, ρε φίλε. Και αυτό που σας λέω, το έχουμε στα αρχεία μας, έτσι. Έτσι, ένα όριο ρε δικαίου. Είπαμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, αλλά μέχρι ένα σημείο, ναι. 5 παιδιά. Τέλος πάντων, 100 κατοικοί δεν λέω. Έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη έναρξη εργασιών. Δηλαδή, όσοι είστε νέοι επαγγελματίες, την γλιτώνετε εφόσον δεν πέρασαν 5 χρόνια. Αν είσαι 5 χρόνια και μια μέρα, εκεί δεν την γλιτώνει δυστυχώς, όσο χρόνο και αν είσαι λοιπόν. Τρίτη κατηγορία, τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Μάλιστα. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν τώρα επιχείρηση, θα το σχολιάσω, δεν μπορώ, δεν γίνεται, συγγνώμη. Αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε, που έχουν 80% αναπηρία, έχουν επιχείρηση, πάνε, δεν θα βγάζει σύνταξη, γιατί να πάει να κάνει επιχείρηση ο άλλος. Ποιους φωτογραφίζεις, για πες μου. Ποιοι είναι αυτοί οι ανάπηροι που έχουν 80% αναπηρία και πηγαίνουν στην επιχείρηση για δουλειά, ναι. Είναι δυνατόν. Όχι ότι οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Αλλά εγώ όταν έχεις 80% αναπηρία, ρε παιδί μου, δεν φαντάζομαι να μπορείς να δουλέψεις κιόλας. Και δεν πρέπει κιόλας. Γιατί να ταλαιπωρήσανε. Ταλαιπωρούνται από οι υπόλοιποι. Να ταλαιπωρηθεί και ο ανάπηρος 80% με 80%. Είναι δυνατόν. Πού το κράτος πρόνοιας, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στους επιτευγματίες. Οι επιτευγματίες λοιπόν με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησης και ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο, δηλαδή όσο είναι 62 χρονών. 61 στα 62. Εντάξει, μια χαρά τα ακούω. Τουλάχιστον μια θεμήντα πλέον στον τσέπι τους είναι. Λοιπόν, πέμπτη κατηγορία είναι οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Α, όσοι μπήκαν στο ΦΠΑ οι αγρότες έτσι, και πληρώνουν σαν να έχουν να πούμε καμία καφετέρια, αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν απαλλαγή από το τέλος επιδιδεύματος. Και τους τα παίρνεις απαλού έτσι κι αλλιώς, δεν λέγεται. Λοιπόν, οι αλλοίες παράκτιας αλλοίας που εκμεταλλεύονται είτε ατομικά είτε με μορφή συμπλειοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα μεταξύ καθέτων. 12 μέτρα. Και τι λέει? Παράκτιας αλλοίας. Μπράβο. Είναι ειδική κατηγορία όντως. Παιδιά, εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών θα μας χαζέψετε όλους, δεν υπάρχει. Λέει, η 7η κατηγορία είναι οι αγρότες κανονικού καθεστώτος παραγωγή, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές με κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας CAD 4781-10-01 λιανικό εμπόριο τροφίμων ποτών και καπνού παραγωγού πολιτή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές και λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παραγωγού πολιτή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές. Δηλαδή η παραγωγή λαϊκατζίδες. Και όχι όλοι, έτσι. Μια ειδική κατηγορία και εκεί. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς στον κορονοϊό υποφέραν την πείνα, φίλε. Δεν βγάζαν φράγκα. Έτσι. Καλά κάνετε και τους τη δίνετε αυτή την απαλλαγή. Τουλάχιστον να μην πληρώσουν. Λέει, ποιοι άλλοι είναι αυτοί που έχουν απαλλαγή από το τέλος του επιδεύματος. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Όπα, εδώ σταματάμε. Ξέρετε τι είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις? Είναι οι μάγκες παρέας. Έτσι. Και σας το λέω με πολύ αγάπη και σε εσάς που έχετε τέτοια επιχείρηση. Είναι ομάδες ανθρώπων οι οποίοι με το πρόσχημα της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχείρησης, τέλος πάντων της KINSEP, μαζεύονται 10 νοματέοι, ανοίγουν ένα μαγαζί που μπορεί να πουλάει οτιδήποτε, ακόμα και φραπέδες, έτσι. Το δηλώνουν ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, δουλεύουν όλοι μέσα, δεν πληρώνουν κανένα σίκα, δεν υπάρχουν αίσθημα πουθενά,
είναι, δικαιούνται έναν ασφάλιστη, έτσι, ασφαλίζονται τέλος πάντων από το κράτος και παράλληλα έχουν φορά απαλλαγή και μπορούν να βγουν και από το καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό είναι η κινσέπ. Έτσι. Όποιος είναι έξυπνος βρίσκει άλλους 5, 6, 7, φτιάχνει μία κινσέπ και δουλεύει χωρίς φόρους και χωρίς ασφάλιση και δεν είναι και υποχρεωμένος. Και αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν και φοροαπαλλαγή από το τέλος επιδεύματος. Μάλιστα. Ψηφοθυρία μου θυμίζει, παιδιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά γιατί 10 άτομα είναι 10 ψήφοι. Έτσι. Πάμε. Συνεχίζουμε την ψηφοθυρία αυτή που λέγαμε και δεν το λέω με την κακή έννοια. Καταλαβαίνω. Αυτή είναι η δουλειά. Γιατί να θυμηθούμε λίγο ποιοι πήραν από όλους αυτούς τους συλλόγους, αν και αστικές μικροσκοπικές εταιρείες, Κινσέπ και λοιπά λεφτά, οι σύλλογοι. Πήραν οικονομική ενίσχυση οι σύλλογοι. Γιατί πήραν οικονομική ενίσχυση οι σύλλογοι? Ποια ήταν η παραγωγή χρήματος, ποια ήταν η εμπορική δραστηριότητα και πήραν αυτοί οι άνθρωποι λεφτά? Θα σου πω εγώ ποια ήταν η δραστηριότητα. Ψήφι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι συνεταιρισμοί, λέει, εργαζομένων, οι συνεταιρισμοί εργαζομένων. Μπράβο, παιδιά. Είστε μείον το τέλος επιδεύματος. Οι αγρότες, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών. Οι άλλοι αγρότες, που δεν ήταν σε αυτό που αναφέραμε πριν, για τους πάγκους και τις αγορές, και τις λαϊκές αγορές τέλος πάντων, και δεν είναι και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, θα πληρώσουν κανονικά. Μπράβο, 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 συγχαρητήρια. Ο μόνος πεθαίνει πάντα πεινασμένος. Έτσι. Λοιπόν, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί λαμβάνουν φυσικά απαλλαγή από το τέλος επιδεύματος, διότι και εκεί είναι θέμα ότι υπάρχουν ψήφοι. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί, ρε παιδιά, ένα όριο δηλαδή. Ένα όριο, ρε παιδιά, δηλαδή. Σχολικός συνεταιρισμός. Τέλος πάντων, οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού εργαζομένων. Τα είπα πιο πάνω, τι να πω τώρα. Τέλος, η 14η κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε καθάριση, τόχευση ή αδράνεια. Αυτό θα έλειπε, ρε πούστη. Συγγνώμη που το λέω και έτσι, και με συγχωρείτε για τη φράση μου, αλλά αγανακτώ, δεν μπορώ να. Δηλαδή θα παίρνετε λεφτά ακόμα και αυτούς που είναι υποπτώχευση. Αυτό μου λέτε. Εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να πληρώσουν, αφού είναι σαν αδράνεια. Τι να πληρώσουν? Λοιπόν, αυτό ήταν η 14η φοροαπαλλαγή. Παιδιά, ήταν η καλύτερη. Τα συγχαρητήριά μου σε αυτό που την έγραψε. Ειλικρινά το λέω με πολύ αγάπη, λοιπόν. Τώρα πάμε στα μεγάλα κορόιδα της τάξης. Ποια είναι αυτά? Τα μεγάλα κορόιδα της τάξης, λοιπόν, παραμένουν οι ΑΜΚΕ, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Που αυτές οι εταιρείες, ουσιαστικά, το μόνο πράγμα που δεν πληρώνουν είναι η ασφάλιση των συνιδρυτών. Δηλαδή, αν εγώ, εσύ και άλλοι δυο συνιδρύσαμε μια τέτοια εταιρεία, εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ασφαλισμένοι και είναι και φυσικό γιατί εμείς είμαστε συνιδρυτές, δεν είμαστε ούτε αφεντικά ούτε υπάλληλοι. Αλλά αυτή η κατηγορία των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, οι οποίες είναι πάντοτε αδικημένες και στην πανδημία, επιδημία, όπως θέλετε, πέσα την, τέλος πάντων, αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό, δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ κρατικής ενίσχυσης. Δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ απαλλαγής από οτιδήποτε. Και αυτές είναι οι εταιρείες, συνήθως, που βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Για να μην πω και κάτι άλλο από το βόθρο. Της κρατικής μηχανής. Αναπληρώνουν τη δουλειά της κρατικής μηχανής. Είναι εταιρείες φιλοσοφικές, είναι εταιρείες φιλανθρωπικές, είναι εταιρείες που εκεί που το κράτος αδυνατεί, παρεμβαίνουν και επεμβαίνουν. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες καλούνται να πληρώσουν τέλος επιδεύματος, το οποίο ξεκινάει από τα 500 ευρώ.
Γιατί ρε αδέρφια αυτή να είναι τόσο αδικημένη, δηλαδή, τα κορόιδα της τάξης είναι. Και το ξαναθίξαμε αυτό το θέμα, γιατί είχαμε τηλεφωνήματα από τέτοιες εταιρείες. Και μας λέγανε τι γίνεται, μόνο εμείς δεν πήραμε. Και όχι μόνο δεν πήραμε, τώρα θα πληρώσουν και από πάνω. Δηλαδή, όταν είχαμε συνεχόμενο lockdown, το πρώτο lockdown που ήταν ένα σοβαρό lockdown, όχι τα υπόλοιπα που ήταν τσέκο, έτσι. Όταν είχαμε το πρώτο σοβαρό lockdown, αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζετε ότι ήταν έξω και παρέγαγαν έργο. Τα είδανε αδέσποτα. Βοηθούσαν άστεγους. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καλούνται να πληρώσουν και τέλος επιδεύματος για μια χρονιά που βάζαν μόνο από την τσέπη τους. Τόση ανάγκη τα έχετε τα 600 και τα 500 ρε παιδιά. Να σας τα δώσω εγώ άμα είναι. Είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι για το Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχουν. Τι είναι τα κορόιδα της τάξης. Για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Τι είναι. Να βγάζουν το φίδι από την τρύπα και να πληρώνουν και από πάνω. Πόσο να αντέξουν. Τιμωρείτε τη φιλανθρωπία. Τιμωρείτε τη φιλοζωία. Να ζητάτε τα σωματεία, τα φιλοζωικά να πληρώνουν, να πούμε, τέλη επιδιδεύματος. Που θα πρέπει να έχουν μόνο μια απαλλαγή ρε, αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι παράγουν το δικό σας έργο. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, οι Δήμοι δεν θα μπορούσαν να υλοποιήσουν, αδέρφια μου, να πούμε, τα φιλοζωικά σας προγράμματα. Γιατί για να πάει το ζώο μέχρι το Δήμο, πρέπει να το πάει ο εθελοντής. Σπανίως θα βρεις Δήμο που έχει συλλέκτη αδέσποτων. Και εκείνο, αν τον βρεις, παίξα τζόκερ. Και αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν για πάνω, έτσι. Μπράβο, τα συγχαρητήριά μου. Είναι η φορολογική δικαιοσύνη στην Ελλάδα, έχει βαρέσει τι κόκκινο μοβ. Τι μοβ. Μαύρο. Αλλά το μαύρο να το προσέχετε, έτσι, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές. Λοιπόν, και ο κόσμος δεν ξεχνάει, ειδικά του παίρνει τα λεφτά από τσέπη. Χωρίς λόγο και αιτία. Και ενώ ήταν κλειστός. Και δεν έβγαζε λεφτά, γιατί δεν μπορούσαν αυτές οι επιχειρήσεις, να ξέρετε, οι μικροσκοπικές. Ζουν οι άνθρωποι, επιβιώνουν. Και δεν μιλάω για τα μέλη που είναι μέσα. Αυτοί είναι εθελοντές, δεν παίρνουν φράγκο. Μιλάω για τις ίδιες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες καλύπτουν τα έξοδά τους από εκδηλώσεις, από πωλήσεις, από διάφορες τέλος πάντων δράσεις, από χορηγίες που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Σπανίως θα βρεις, έτσι. Αυτό είναι άλλο μεγάλο πρόβλημα. Τεράστια εργοστάσια που βγάζουν δισεκατομμύρια με υποτιθέμενη κοινωνική ευθύνη στις ιστοσελίδες τους. Να πούν, τους ζητάς να στείλουν μπισκότα και σου λέει δώσαμε πολλά εφάντως και δεν μπορούμε να. Μπισκότα ρε. Μπισκότα. Μπισκότα. Πού, ντροπή δεν υπάρχει. Φοβάστε να φάει κανένας άστεγος μπισκότα και γλυκαθεί. Είναι δυνατόν. Αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε. Τι ρωτάω, αυτοί είμαστε. Δεν πρέπει να ξαναρωτήσω. Από εδώ και πέρα καταφατικά το λέω. Αυτοί είμαστε. Είμαστε οι άνθρωποι που τιμωρούμε οτιδήποτε καλό σε αυτή τη χώρα. Υπάρχεις, είσαι καλός. Την έβαψες. Την έβαψες. Στα βουνά, γρήγορα. Να σε κυνηγήσουμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους εσάς που κάνετε τις εγγραφές σας. Και βοηθάτε στο να μπορούμε να συνεχίζουμε να λέμε την αλήθεια. Κάντε όσοι δεν κάνατε ακόμη μία εγγραφή στο κανάλι και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Και καλή σας συνέχεια.